Καλοκαίρι έρχεται και η Ελλάδα θέλει εκτός από τουρίστες να κερδίσει και μέρος της πίτας των 100 δισεκατομμυρίων δολαρίων που δαπανώνται για τον ιατρικό τουρισμό. Δείτε το ρεπορτάζ της Κατερίνας Παπακοστοπούλου. Η κρίση άλλαξε την εικόνα της δημόσιας υγείας στη χώρα μας, παρότι οι Έλληνες γιατροί θεωρούνται από τους πιο καταξιωμένους στον κόσμο. Χώρες με χαμηλό ιατρικό προφίλ κατάφεραν να πλουτίζουν από τον ιατρικό τουρισμό, όταν η Ελλάδα έμενε απλώς παρατηρητής. Πλέον γίνεται μια συλλογική προσπάθεια με πρωτοβουλία του Ιατρικού Συλλόγου της Αθήνας και της ΚΕΔΕ, οι Έλληνες γιατροί να μπουν δυναμικά στο παιχνίδι του τουρισμού υγείας, προσφέροντας ποιοτικές υπηρεσίες και χαμηλότερες τιμές. Ο ιατρικός τουρισμός έχει πολύ μεγάλες δυνατότητες, υπάρχει πολύ μεγάλο πεδίο δράσης. Να μην φεύγουν οι γιατροί μας από τη χώρα, αλλά να έρχονται οι ασθενείς από όλη την παγκόσμια κοινότητα να θεραπευτούν από τους εξαιρετικούς γιατρούς μας. Μετά τη Νέα Υόρκη, το Μόντρεαλ και το Σικάγο, στο συνέδριο που πραγματοποιήθηκε εδώ στην Ιθάκη υπό την αιγίδα του Προέδρου της Δημοκρατίας, δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στο ρόλο που μπορεί να παίξει η τοπική αυτοδιοίκηση στην ενίσχυση του ιατρικού τουρισμού στη χώρα μας. Μπορεί να είμαστε μικρή δήμη σε πληθυσμό, αλλά είμαστε μεγάλη δήμη όσον αφορά το όνομα και την ιστορία που έχουν όλα τα νησιά της Ελλάδος. Η εξωσωματική γονιμοποίηση, η οδοντιατρική και ο ιαματικός τουρισμός αποτελούν πόλο έλξης για τους ξένους τουρίστες αλλά και τους ομογενείς. Έρχονται από τουλάχιστον 38 χώρες στο εξωτερικό αυτή τη στιγμή. Την προηγούμενη εβδομάδα ήρθε μια κυρία από Τζαμαϊκά. Τη ρώτησα αν είχε έρθει ποτέ στην Ελλάδα, μου λέει όχι, αλλά αισθάνεται πάρα πολύ χαρούμενη. Η οδοντιατρική στη Βόρεια Αμερική είναι εξαιρετικά ακριβή. Δηλαδή, ένα πλήρες στόμα για να γίνει είναι της τάξης των 60 με 70-75 χιλιάδων δολαρίων, τη στιγμή που στην Ελλάδα αυτό κοστίζει 15 με 20 χιλιάδες δολάρια. Στην ημερίδα, πολιτικοί και ειδικοί τόνισαν πως για να μπει η χώρα μας δυναμικά στο παιχνίδι του ιατρικού τουρισμού, θα πρέπει να υπάρχει ένα εθνικό στρατηγικό σχέδιο.